Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Γιώργος Πιέρος, Δημήτρης Τάξης, πάντα εδώ μαζί μου. Και πάμε σε ένα δίδυμο τώρα που έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη φορά τους έχουμε και τους δύο έτσι πακετάκι στο Skype. Δημήτρης Κερίτης, Παναγιώτης Δωδωνής. Δηλαδή... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και στους δυο σας. Ο παλιός και ο νέος. Ο παλιός και ο νέος, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι σαν, λίγο σαν διαδοχός σου εδώ ο Παναγιώτης. Στην εκπομπή. Ναι, μου πήρε την καρέκλα. Σαν, λέω σαν, σαν κι εγώ, εντάξει, δεν είπαμε. Είναι ευγενής όταν έρχεσαι στην Δίνη. Όταν έχεις το πάνω στην Δίνη. Λοιπόν. Αντικατάστατος ο Δημήτρης. Καλά, εντάξει, αυτά τα έχουμε πει. Λοιπόν, Δημήτρη, να ξεκινήσω με σένα. Μάλλον θα ξεκινήσω με τον Παναγιώτη. Γιατί το θέμα είναι νομικό. Που θέλω να θέσω πρώτα και πολιτικό βέβαια. Έχουμε αυτά τα 175 ναι σήμερα στη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δημήτρη, τι λες? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ να κουράσουμε τον κόσμο και να τον χάσουμε μέσα σε μια τέρμονη νομικήστικη συζήτηση την οποία επιδιώκει η αντιπολίτευση. Νομίζω πρέπει να μείνουμε στη βασική ουσία όπως την περιέγραψε ο Παναγιώτης. Είχαμε μία απόπειρα παραβίασης του πυρήνα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος που είναι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, παρέμβαση δηλαδή της εκτελεστικής στη δικαστική εξουσία, προκειμένου να αποκομιθούν συγκεκριμένα πολιτικά ωφέλη. Ένα σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο. Υπάρχει το υπαρκτό σκάνδαλο της Νοβάρτης, το οποίο δεν διερευνήθηκε. Δεν διερευνήθηκε ποτέ. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έτσι. Και στήθηκε μία σκευωρία για να πληγούν πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι η Ελληνική Βουλή έστειλε και σήμερα ένα μήνυμα ότι τέτοιου τύπου απόπειρες δεν περνούν. Στο τέλος, όλα θα κριθούν από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Δικαστές θα είναι αυτοί που θα δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο όταν παραπενθεί τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και νομίζω είναι κρίσιμο και σημαντικό να μείνουμε σε αυτό και να μην έτσι ευτελίσουμε την υπόθεση ναι. Και πούμε σε μία ότι είναι πολιτική δίο και όλα αυτά τα οποία επιχειρούν στην αντιπολίτευση. Είναι προς όφελος του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σημείο πολύ αδύνατο σε όλα αυτά και νομίζω ότι εκεί σχετίζεται κιόλας η ενασχόληση με αυτό το θέμα με νομικήστικη διάθεση που λες. Ότι δεν μπορεί η κοινή γνώμη να εισπράξει πολύ καλά και να ενσωματώσει το μήνυμα ότι έγιναν όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά, δηλαδή μια σκευωρία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων και μάλιστα τόσο υψηλά ιστάμενων πολιτικών αντιπάλων, στήθηκαν μαρτυρίες ψεύτικες κτλ. Ή τέλος πάντων προστατευόμενων μαρτύρων, με πρωτοβουλία ενός αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, ερήμην του τότε Πρωθυπουργού, του τότε Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Δηλαδή πρέπει να πιστέψει κανείς ότι ένας αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης ξαφνικά αποφάσισε να τα βάλει με όλο το πολιτικό σύστημα που ήταν απέναντι. Είναι λίγο θολό αυτό. Και γίνεται θολό ακριβώς διότι στο κάδρο αυτό δεν μπήκε εξ αρχής, ενώ και ο ίδιος το ζητούσε να μπει, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Άρα νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Κοιτάξτε, απομένει να διερευνηθεί και θα το δούμε αυτό ακόμα και στην δίκη την ίδια αυτή καθ' αυτή. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το να διώξεις έναν πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει και μια πολύ σοβαρή πολιτική διάσταση. Ιδίως σήμερα, εν μέσω πανδημίας, με όλα αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει τα στοιχεία να είναι πραγματικά εκοφαντικά και αδιάστατα. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να συρθεί ο τόπος σε μια περιπέτεια. Προφανώς. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που σοφά, το υπογραμμίζω, δεν το θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πάντως οι πολιτικές ευθύνες αποδόθηκαν και τον περασμένο Ιούλιο και συνεχίζουν να αποδίδονται με την έννοια ότι βλέπετε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται και νομίζω είναι σημαντικό ότι ο ελληνικός λαός αντέδρασε και αντέδρασε υγιώς. Η δημοκρατία είναι εδώ, μένει όρθια και αποστρέφεται τέτοιου τύπου παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Τώρα θέλω να γυρίσουμε λίγο, δεν ξέρω, θες να πεις κάτι σε αυτό, Δημήτρη. Όχι, λέω, αυτό που είπε ο Γιώργος για τον Γιώργο Βλάχο, το έδειξε το ψηφοδέλτιο για να μην χρεώσουν στους Καραμαλικούς, αν υπήρχαν διαρροές, ότι ήταν από τους Καραμαλικούς. Τώρα φαίνεται ότι η πανδημία κατευθύνεται στις φτωχές χώρες. Πρέπει να πω ότι ο Δημήτρης Κερίδης ήταν ο πρώτος που μας το είχε επισημάνει αυτό εδώ στο ξεκίνημα της πανδημίας. Μας είπε ότι θα βρεθούμε σε λίγο αργότερα
μπροστά στο φαινόμενο να πηγαίνει η πανδημία στον τρίτο κόσμο και τότε τα πράγματα να είναι ανεξέλεγκτα. Και πρέπει να το πιστώσω, είχε δίκιο, ήταν πολύ λογικό αυτό που είπε, απλώς ήταν από τους πρώτους που το είπε. Και σήμερα άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη Τάκη που το έλεγε στο COVID News ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας χτυπάει καμπανάκι για τα 106.000 κρούσματα μέσα σε μία μέρα. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ημερήσιος κρουσμάτων από τη μέρα που ξεκίνησε η πανδημία. Και είναι επειδή διασπείρεται πλέον στις χώρες του τρίτου κόσμου. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω, εάν βρεθούμε μπροστά σε μια δραματική αύξηση των κρουσμάτων στον τρίτο κόσμο, το οποίο είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, τι θα σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία και πώς θα χρηματοδοτηθεί πια η αντιμετώπιση μιας τέτοιου βεληνικούς κρίσης, διότι τα συστήματα υγείας του δυτικού κόσμου ήθελαν λίγο χρόνο για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στον κίνδυνο αυτής της πανδημίας. Χώρες, ας πούμε, σαν την Ελλάδα έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν μέσα σε 2 μήνες, επειδή πήραν και μέτρα έγκαιρα. Άλλες χώρες, αισθανόμενες πιο ισχυρές στο σύστημα υγείας τους, όπως η Σουηδία, δεν πήραν καν μέτρα, την πάτησαν, αλλά αισθάνονται ότι έχουν τα συστήματα υγείας. Στον τρίτο κόσμο δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η διεθνής κοινότητα. Και τι θα σημαίνει, διότι τώρα δίνονται αφιδώς, υπάρχει διάθεση να δοθούν οικονομικές βοήθειες για να ξεπεραστεί η κρίση κτλ. Τι θα γίνει αν πρέπει να βοηθήσουμε και τον τρίτο κόσμο, Δημήτρη? Καταρχήν, 2 έπαινοι μέσα σε μία εβδομάδα καθίσατε ύπτο. Είναι πολύ. Ναι, έχεις δίκιο. Και ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε συνεννοημένοι. Όχι, έτυχε. Να το πούμε. Θα το γυρίσουμε την επόμενη. Την επόμενη θα σε καταγγείλουμε 2 φορές. Για να ισοφαρίσουμε. Ότι ευνηδιάζομαι δεις, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Να πω τούτο, λοιπόν. Ότι πράγματι έχουμε μεγάλη διασπορά στον τρίτο κόσμο που δεν έχει ούτε την υγειονομική υποδομή, ούτε τις οικονομικές αντοχές. Είχε 2 πλεονεκτήματα μόνο, το νεανικό του πληθυσμού και το εύκρατο κλίμα. Φαίνεται ότι ο ιός μια χαρά διασπείρεται και στα ζεστά κλίματα του τρίτου κόσμου. Και έχουμε αυτό που φοβόμασταν. Τώρα, φαίνεται ότι ο κορονοϊός... Άλλωστε διευθύνει... τώρα έρχεται ο χειμώνας εκεί. Καλά, σε πολλές χώρες δεν έρχεται ποτέ ο χειμώνας. Στην Αφρική και τα λοιπά, τις τροπικές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε πει από την αρχή ότι ο κορονοϊός ενδεχομένως, και το βλέπουμε πια σήμερα να γίνεται, να διευρύνει τις ανισότητες. Τις ανισότητες και στο εσωτερικό των πλούσιων χωρών και μεταξύ του πλούσιου φορά και του φτωχού νότου. Διότι δεν μπορεί να τηλεεργαστεί, διότι ο φτωχός, ο ανειδίκευτος πρέπει να δουλέψει χειρονακτικά, διαζώσεις και όχι εξ αποστάσεως, διότι δεν έχει κομπιούτερ, διότι δεν έχει τις υποδομές που έχουμε εμείς στον πρώτο κόσμο. Ενδεχομένως δεν έχει καν την παιδεία να ανταποκριθεί σε μέτρα, ακριβώς, απόσταση και όλα αυτά που συζητάμε όλα εδώ. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενδεχομένως ένα νέο μεταναστευτικό κύμα. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο φτωχός νότος επηρεάζει άμεσα τον πλούσιο βορρά. Σημαίνει και κάτι άλλο, ότι ή θα είμαστε όλοι ασφαλείς ή δεν θα είναι κανένας ασφαλής. Διότι όσο υπάρχουν ενεργές εστίες μετάδοσης του ιού, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ο ιός να ξαναεπιστρέφει και στις πλούσιες χώρες του βορρά. Άρα σε αυτή τη βάρκα είμαστε όλοι μαζί. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι μια πολύ καλή τοποθέτηση για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούμε να είμαστε και μόνοι μας. Μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε το προνόμιο, ας πούμε, ότι ζούμε σε μια πιο προηγμένη περιοχή και δεν θα κινδυνεύσουμε αρκεί να κλείσουμε τα σύνορα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μα και πάρα πολλές από αυτές τις επιδημίες έρχονται από τον υποανάπτυκτο κόσμο, από τον φτωχό κόσμο στον πλούσιο, και άρα έχουμε μια ευθύνη για το τι γίνεται εκεί. Τώρα, το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι ενώ στο παρελθόν είχαμε μια Αμερική η οποία ηγείτο των προσπαθειών και είχε έναν σχετικά γενναιόδωρο προϋπολογισμό βοήθειας προς τον τρίτο κόσμο, σήμερα στην Αμερική υπάρχει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει σημαία του το ξενοφοβικό, έτσι, αντιδιεθνιστικό πνεύμα αυτής της εγωιστικής Αμερικής. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία ταλανίζεται από την εσωτερική της κρίση και την όποια γενναιοδωρία βλέπετε να την εξαντλεί στη συζήτηση που γίνεται μεταξύ βόρειων και νότιων χωρών εντός Ευρώπης. Και κατά συνέπεια υπάρχει ένα κενό ηγεσίας παγκόσμιο,
Και βάλετε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εν μέσω αυτής της πανδημίας και άρα τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα. Είναι ένα ζήτημα πάντως διαχείρισης της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα αρχιτεκτονικής εδώ. Τα προβλήματα είναι παγκόσμια, τα μεγάλα, φερρυπίνει η κλιματική αλλαγή ή το ζήτημα των πανδημιών. Αλλά η πολιτική εξουσία ακόμα είναι βασισμένη σε εθνικά κράτη. Ναι, αλλά η δυναμική αυτών των προβλημάτων που περιγράφεται τώρα είναι μια δυναμική που έχει βάθος χρόνου. Ενώ η δυναμική του κορονοϊού είναι της επόμενης μέρας και είναι φοβερά έντονη. Γι' αυτό... Σίγουρα. Αλλά όχι και τόσο βάθος χρόνου η κλιματική. Ναι, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει αδυναμία συλλογικού συντονισμού και συλλογικής δράσης. Με εξαίρεση ίσως στην Ευρώπη, που έχουμε κάνει τα βήματα που έχουμε κάνει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το τελευταίο, θα σας έλεγα, είναι και ζήτημα ηγεσιών. Δεν είναι τυχαίες οι χώρες που ανεφέρθηκαν. Ο Μπολσονάρο στην Βραζιλία, ο Πούτιν στη Ρωσία, ο Τραμπ στην Αμερική. Όντως. Ο κορονοϊός αλλάζει, και το βλέπετε αυτό, και τα πολιτικά ήθη. Είναι υπέρ του διαχειριστή. Ναι. Ο διαχειριστής, ο σοβαρός, ο υπεύθυνος, ο βασισμένος σε στοιχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπέρ του διαχειριστή κατά του λαϊκιστή, όντως. Ναι, ναι, και αυτό είναι κάτι που έχει συνέπειες και στην πολιτική ζωή εντός. Όποιοι το καταλάβουν, εννοώ κόμματα, αλλά εννοώ και πολιτικούς αυτόνομα, θα πάνε μπροστά. Όσοι δεν το καταλάβουν και μείνουν στη ρητορία παλαιών εποχών με πομφόλιγες και μεγάλα λόγια χωρίς ουσία, μάλιστα, δεν θα πάνε καλά. Γι' αυτό βλέπετε τον Κυριάκο Πιερακάκη και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τεχνοκρατικό προφίλ να ανεβαίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα το πάμε τελείως πολιτικά και δεν έχουμε άλλη φωνή να μας πει το αντίθετο. Αυτά θα μου τα λες όταν έχεις και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Επέλεξα Κυριάκο Πιερακάκη. Ναι. Δεν είπα το καλό. Το πήγε στην κεντροαριστερά, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ και σένα. Καλή και συνέχεια. Και τον Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Βράδυ.